να τον απομακρύνουν από την αγάπη του κόσμου. Ναι. Καταλαβαίνω ότι με ρωτάτε με βάση την, την δημοσιογραφική ιδεολογία, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να πούν τα πράγματα όπως είναι. Ο κ. Βορύδης το είπε, δεν το είπα εγώ για την αγάπη του κόσμου. Δεν ναι. είναι αυτό είναι κυβερνητικό, είναι κυβερνητικό τρολάρισμα. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να λέγεται ούτε για πλάκα αυτό προς τους πολίτες. Εκτός αν θέλει να μας πει κάτι ο κύριος Βορύδης και τώρα που πλησιάζει του Αγίου Βαλεντίνου και θέλουν να μας πούν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να κάνει τραπεζώματα διαρκώς όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου. Πάντως τα παιδάκια να πάνε εκεί για να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό, τα έχουμε δει πολλές δεκαετίες πίσω. Σαββατιάτικα στο σχολείο, απίστευτο. Κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει, πολλές δεκαετίες πίσω είχαμε να το δούμε αυτό. Κύριε Σουρμελίδη, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη. Είναι εγκλωβισμένη σε μια επικοινωνιακή εικόνα η οποία μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα καταραίει. Αυτές είναι οι ενδείξεις της σημερινής αντίδρασης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος δεν ήξερε τι ανακοίνωσε 15 λεπτά, 20 λεπτά πριν ο κύριος Κικίλιας. Αυτό είναι το οποίο φάνηκε και στην Ικαρία. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανεπίτρεπτο, κατά την άποψή μας, το γεγονός ότι συμπεριφέρεται και ο Πρωθυπουργός, λες και δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι έχει κάνει. Και δεν αναφέρομαι στο αυτονόητο δικαίωμα το οποίο έχει και ο Πρωθυπουργός. Να περιμένουμε τι θα κάνει αύριο στη συνέντευξη του. Και ο Πρωθυπουργός, αλλά φυσικά και οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό να κάνει περιοδίες λαμβάνοντας τα μέτρα προστασίας. Αλλά το να επιχειρεί να μας πείσει ότι το να τον υποδέχονται με τα νταούλια από κάτω, να ανεβαίνει σε ένα σπίτι μαζί με δεκάδες ανθρώπους, να τρώει έτσι όπως δεν μπορεί να φάει κανένας άλλος Έλληνας ή αν φάει θα έχει πρόστιμα και να μην υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι συνειδητοποιεί το τι γίνεται, είναι μία αντίληψη η οποία είναι και αλαζονική και προσβλητική προς τους πολίτες οι οποίοι καλούνται καθημερινά να εφαρμόσουν όλο και πιο δύσκολα μέτρα. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι και η εξίσωση που επιχειρεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία προς τον ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τις πορείες είναι και απολύτως άστοχη. Όσο λάθος είναι το ένα, άλλο τόσο λάθος είναι το να βάζεις τους πολίτες σε ένα κίνδυνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και έχει τεράστια ευθύνη η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι πυροδοτεί. Η ΠΑΣΠ δεν συμμετέχει στα πανεπιστημιακά. Κύριε Χριστίδη, με όλο το σεβασμό, θέλω να σας πω, κυρία. Ένα λεπτό, κύριε Γιαννούλη, να ολοκληρώσω. Κυρία Γιαμαλή, είναι επιπροσωπικό αυτό. Θέλω να πω. Αν μου επιτρέψετε. Επιτρέψτε μου, κύριε Γιαννούλη, γιατί θα κλείσω και θα πάρετε τον λόγο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το επιχείρημα ότι κι εσείς βγαίνετε στο δρόμο δεν είναι επιχείρημα το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει το λάθος το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός στην Ικαρία. Το γεγονός ότι αύριο 100 άνθρωποι της εστίασης στο κέντρο της Αθήνας θα διαμαρτυρηθούν γιατί μια εβδομάδα πριν τους ηρωνευόταν ο κύριος Γεωργιάδης και τους έλεγε φέρτε μου τα κλειδιά της επιχείρησης είναι κάτι που είναι απαράδεκτο. Γιατί κυρία Γιάμαλη θα μπορούσε να πει και οποιοδήποτε ότι μετά από 3 lockdown. Μετά από μια διαδικασία η οποία είναι διαρκώς Θα το διορθώσουμε, επιτρέψτε είναι διαρκώς, μου, κύριε Στυλιανίδη, θα το διορθώσουμε. Είναι διαρκώς μια διαδικασία στην οποία η κυβέρνηση αποτυχάνει. Να πάει να παραδώσει η κυβέρνηση τα κλειδιά, λοιπόν, γιατί έχει αποτύχει. Α, συζητάτε εκλογές. Να παραδώσει, λοιπόν, η κυβέρνηση τα κλειδιά. Κατά τα πρότυπα της δήλωσης που έκανε ο κύριος